σιγά σιγά, παιδιά. Γιατί εγώ ήθελα να πω ότι και οι χριστιανοί, ας πούμε, οι πιστοί που συμμετέχουν και στη Θεία Κοινωνία, υπάρχει μια ακολουθία πριν από τη Θεία Κοινωνία. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Εκεί στην ακολουθία αυτή, εκτός των πολλών άλλων που αναφέρεται, αναφέρεται και το εξής, ότι όπως λέει, δέχτηκε στην πόρνη και το ληστή και τον τελώνει, έτσι δέξε και εμένα ως τον άσωτο εκτήρμον. Αυτό δεν βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει πρώτα-πρώτα να συνειδητοποιήσει και, και σε ποιον μιλάει, σε ποιον απευθύνεται και να κάνει μια ανασκόπηση, αν όχι της ημέρας και της συγκεκριμένης ημέρας και της προηγούμενης και της προηγούμενης εβδομάδας και του προηγούμενου μήνα και όλη τη ζωή του. Γιατί λίγο πολύ όλοι μας, αν καθίσουμε με τον εαυτό μας, περνάει όλη η ζωή μας μπροστά από τα μάτια μας. Και βλέπεις εκεί τι έκανα, εδώ τι έκανα, εδώ τι έκανα, εκεί τι έκανα. Και η ζωή μας περνάει χωρίς χαρά. Αυτό δεν μας απασχολεί. Δεν περνάει μόνο. Περνάει χωρίς σκοπό, ακριβώς, χωρίς χαρά. Και γιατί δεν κάνουμε κάτι για να γίνουμε πιο χαρούμενοι? Γιατί δεν κάνουμε, γιατί δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα? Ακριβώς. Τι είναι δηλαδή αυτό που δεν μας δίνει χαρά, αν όχι οι λάθος επιλογές μας? Γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε στον εαυτό μας ποια είναι η επιλογή μου, πού κατευθύνομαι, πού σκοπεύω, γιατί επιθυμώ κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, κάτι το οποίο δεν έχει κανένα μέλλον για μένα και δεν επιδιώκω αυτό που είναι το μέλλον μου? Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι είναι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο συνεχώς να βάζει αδιέξοδα μπροστά του και να προσπαθεί να τα υπερβεί? Εγωισμός λέγεται αυτό. Εγώ θα το έλεγα αφροσύνη. Διότι ο εγωιστής σου λέει, κάποτε πρέπει κι εγώ να χαρώ, κάποτε κι εγώ να βρω αυτό που μου χρειάζεται. Αυτός είναι ο ωραίος εγωισμός. Είναι, όπως είπε ο γιατρός προλίγου, καλλιεργούμε, λέει, το εγώ. Γιατί σε μερικούς είναι ανύπαρκτο και σε άλλους είναι υπερ-εγώ. Δηλαδή υπερβολικό, που είναι πάλι ανύπαρκτο, άχρηστο και επικίνδυνο. Και τον ίδιο και για τους άλλους. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουμε αυτά? Ο διάβολος βεβαίως θέλει συνεχώς να μας δημιουργεί τα αδιέξοδα ως προσδοκίες. Αλλά εμείς γιατί παίζουμε αυτό το παιχνίδι? Για ποιο λόγο? Ορίστε. Κάνουμε, παπούλη, κάτι να γελάμε σαν ηλίθιοι και λέμε είμαι χαρούμενος. Αυτό κάνουμε. Και μάλιστα μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, μου έκανε τώρα τελευταία, μία πολύ διάσημη γυναίκα, τέλος πάντων μην πω και το όνομά της, πάρα πολύ διάσημη σε όλο τον κόσμο, που έχει μία μεγάλη οικογένεια και δίνει συνεχώς μαθήματα χαράς. Ότι τι ευτυχισμένη που είμαι εγώ με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Διαφήμιση. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, ναι. Την πήραν φωτογραφία να βγαίνει από ένα κέντρο νυχτερινό, από ένα κλαμπ. Τύφλα στο μεθύσι, την κρατάγανε δύο και είχε κελερωθεί και πάνω της κιόλας και έβγαινε στη φωτογραφία η εικόνα αυτή, το ότι είχε λερωθεί από το μεθύσι. Και σχολιάζανε ακόμα και τα περιοδικά ότι αυτή είναι η ευτυχισμένη γυναίκα. Δηλαδή αυτό κάνουμε κι εμείς όλοι μας. Μπορεί να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά αυτό κάνουμε. Παίρνουμε όλοι μας από ένα ηλίθιο χαμόγελο και λέμε είμαι ευτυχισμένος. Τι ευτυχισμένος που είμαι? Δοξάστε με. Αυτό κάνουμε. Ωραία. Είσαι ευτυχισμένος, αλλά για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να ξέρεις και γιατί. Και είσαι ευτυχισμένος κάποια στιγμή που γέλασες? Χαίρεσαι από τη ζωή που κάνεις? Χαίρεσαι από τη δουλειά σου? Χαίρεσαι γενικότερα που υπάρχεις? Χαίρεσαι τους άλλους, τον κόσμο, την κτήση την οποία μας μιλάει ο Άγιος Αυγουστίνος, για τη δημιουργία που έγινε εκ του μηδενός? Τι είναι αυτό το μηδέν, λέει? Είναι το κεφάλαιο αυτό που βρισκόμαστε. Τι είναι αυτό το μηδέν?
το μηδέν ξεκινάει από σένα, να γίνει είναι, να υπάρχει η δημιουργία. Τι ξέρω, τι χαίρομαι ή τι να εκμεταλλεύομαι για τη δημιουργία. Ποια είναι η χαρά τελικά. Όταν δεν επιλέγει κανείς στόχους που δίνουν προοπτική στη ζωή του, αλλά περιμένει τα χρόνια έτσι να περνάνε μέχρι να περάσει και ο θάνατος μπροστά του να τον επάρει, τότε για ποια χαρά μιλάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς σκοπό στη ζωή τους, δεν αποσκοπούν σε κάτι. Ούτε ασκητεύουν, ούτε είναι στον κόσμο να αγωνίζονται. Σέρνονται από εδώ και από εκεί, τυχαία. Αυτός ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν να μην δημιουργήσει υποσυνείδητο και ασυνείδητο χαώδες πλέον. Ορίστε. Στο κομμάτι αυτό θα ήθελα να αναφέρω το ότι τον τελευταίο καιρό ακούγεται πάρα πολύ ως εναλλακτική λύση, δεν θα έλεγα κάτι απόλυτο, το ότι πάω για να εκτονωθώ κάποιες δραστηριότητες που ουσιαστικά δίνει μια μερική χαρά. Γιατί να εκτονωθώ. Το να εκτονωθώ είναι κάτι καλό. Η εκτόνωση υπό την έννοια... Ο τόνος δεν μου χρειάζεται. Εδώ κάνουν τονωτικές ενέσεις, κάνουν τονωτικά αυτά βιταμίνες, τονωτικές. Για να αποκτήσεις τόνο. Και θέλει να εκτονωθείς. Εκτόνωση υπό την έννοια το ότι τι? Έχω κάποια αποθυμένα ψυχολογικά. Τι είναι αυτά δηλαδή. Κάπου να βγάλω τα εσώψυχά μου. Τουλάχιστον αυτό που κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια... Πουλιέται αυτό στην αγορά. Ορίστε. Πουλιέται στην αγορά αυτό. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν και αν το καλοσκεφτεί και αυτό κανείς, έχει να κάνει και το οικονομικό. Η κάθε δραστηριότητα η οποία σκοπό έχει το ότι ασχολείς το πνεύμα σου, λέει, την ψυχή και το σώμα σου, με το να ασχοληθείς με κάτι. Ουσιαστικά φεύγεις από την καθημερινότητά σου και κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ποιο, φυσικά, τι σου αρέσει τελικά. Τι είναι αυτό που μου αρέσει. Το ότι φεύγεις λίγο να σκοτώνω την ώρα μου. Που το λένε πολλοί άνθρωποι αυτό. Λέει, κάθομαι εδώ να σκοτώσω την ώρα μου. Δηλαδή δεν έχω τι να κάνω. Όχι αυτή την έννοια. Σκοτώνω αυτή την ώρα μου περιμένοντας τον κουτιό. Ναι, τι κάνεις δηλαδή. Το ότι ασχολείται με κάτι που τον ευχαριστεί και φεύγει από την καθημερινότητα. Και γιατί δεν μας το δείχνει πόσο τον ευχαριστεί. Μας κάνει ένα χαμόγελο, αλλά αυτό είναι η ευχαρίστηση του. Γι' αυτό και είπα και την μερική χαρά. Γιατί πάει και παίρνει όλα τα αντικαταθλιπτικά αυτός ο χαρούμενος. Γιατί. Αφού είναι χαρούμενος ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, τι παίζουμε, θέατρο. Λείπει μάλλον οι ψυχικές αντοχές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και αυτό μπορεί να... Μα αφού θέλουμε να εκτονωθούμε, αντί να τονωθούμε. Θέλω να εξοργίζομαι, αντί να οργίζομαι και να μην αμαρτάνω. Άλλο εξοργίζεσαι και άλλο οργίζεσαι. Η οργή είναι το νοτικό, είναι δύναμη της ψυχής. Η οργή με την έννοια του θυμικού της ψυχής που έχει, κρατάει όλη τη δύναμή του για να διώχνει το υπνηλόν της ψυχής, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν όμως εξοργιστώ εγώ, εκτοξεύσω την οργή μου, αντί να μακροθυμίσω, να κυκλοφορώ αυτόν τον θυμόν που είναι και χυμός της ψυχής, να τον κυκλοφορώ μέσα μου για να παίρνω δύναμη,
εγώ τον εκτοξεύσω, τότε πέφτω σαν ξεφούσκωτο σακί. Ξεπέφτω αμέσως, γιατί μου έφυγε ο τόνος, αυτή η δύναμη. Τι θέλεις λοιπόν να εκτονωθείς? Πρέπει ο τόνος αυτός να πάει στη σωστή κατεύθυνση, να γίνει σωστή λειτουργία. Όχι, διασκεδάζομαι, λέμε στις, πάνε μέσα σε ξέφρενα πάρτι ή σε κέντρα διάφορα και πάνε οι δημοσιογράφοι. Πώς περνάτε, τι κάνετε, διασκεδάζομαι, φωνάζουν και τους βλέπεις, ας πούμε, καλημέρα θλίψη είναι όλοι. Συγγνώμη, σε αυτό ήθελα να τονίσω την επιμόρφωση, υποτίθεται και του εγκεφάλου, του πνεύματος. Τι μόρφωση είναι αυτή που θέλει κι άλλα χαπάκια μετά? Είπαμε... Εδώ. Ναι, ναι. Είπαμε πριν για τον τόνο της ψυχής μας, ο οποίος είναι καλό να υπάρχει και απλά είναι σε διαστροφή. Πώς μπορούμε να τον γυρίσουμε προς όφελος της ψυχής μας? Αυτό έχει να κάνει με το τάλαντο του καθενός. Αν μπορείτε λίγο αυτό να... Ποιο? Δεν είπαμε ότι συνήθως έχουμε... μάλλον η ψυχή μας πρέπει να έχει έναν τόνο που εμείς συνήθως αντί να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας, βγαίνουμε στο να εκτονωθούμε, στο να θέλουμε να, ναι, να χάσουμε αυτή έχουμε, τη δύναμη. Έχουμε μία χαρά, μας τη δίνει, Φερρυπίν, ο Θεός, τη χαρά αυτή σαν θώρο. Εμείς αρχίζουμε να τη σκορπάμε, λέγοντας, ξέρεις πόσο χαρούμενος είμαι εγώ, έχω αυτό, εκείνο, το άλλο. Αρχίζω, λέω, φλιαρώ και αυτή η χαρά φεύγει. Δεν ξέρουμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που μας δίνει ο Θεός. Όπως ένα νεόπλουτος που του έρχονται λεφτά και δεν ξέρει, δεν είναι από αριστοκρατική οικογένεια, να έχει ήθος, να ξέρει πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα. Πάει και αγοράζει μπιχλιμπίδια, στολίδια, το ένα τ' άλλο. Φανταχτερά αυτά, σκορπάει τα λεφτά του χωρίς λόγο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Τη χαρά τη διαλύσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανένα να μην του πούμε τι χαρά έχουμε. Μετά από λίγο χάνεται. Αυτή η εκτόνωση είναι, αλλά είναι αποδυνάμωση αυτή. Όχι μόνο δεν μας αφήνει να έχουμε τόνο ψυχής, αλλά έχουμε πόνο ψυχής. Ναι, Παππούλη, αλλά αυτή τη χαρά δεν θα πρέπει από τη στιγμή που την αισθανθούμε, εντάξει, την αισθανόμαστε, να την, πώς το πω τώρα, να την καλλιεργήσουμε. Να την αισθανθούμε, να την νιώσουμε και να τη ζήσουμε. Να τη σκορπίσουμε αμέσως για να εντυπωσιάσω. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία έτσι εν κινήσει καθημερινή, δεν είναι ότι το αισθανόμαστε και το κρατάμε απλά να μην μας φύγει. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς σε κάτι για να τη ζήσουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό έχει να κάνει... Αυτό που λέω τώρα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές. Αυτό που μας αποδυναμώνει είναι ότι θέλουμε να κάνουμε το κομμάτι μας, που λένε. Θέλουμε να κάνουμε εντύπωση. Θέλουμε να κάνουμε εμφάνιση. Θέλουμε να δώσουμε την εικόνα αυτού που είναι σε όλα ολοκληρωμένος. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τι ζω, αλλά τι βλέπει ο άλλος. Τι πουλάω, τι παρουσιάζω, πώς εντυπωσιάζονται οι άλλοι από μένα. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι σάπιος, αν δεν πιστεύω τίποτα, αν είμαι τελείως ψεύτικος. Αφού δίνω αυτή την εντύπωση στους άλλους και εντυπωσιάζονται, αυτό είναι για μένα το παν. Αυτή η νοοτροπία σε υπερθετικό ή μέτριο ή μικρό βαθμό είναι η νοοτροπία όλων μας, νομίζω. Και αυτή η νοοτροπία είναι που μας έχει καταδικάσει. Διότι δεν θέλουμε να είμαστε, αλλά να φαινόμαστε έτσι. Και κοιτάω πώς οι άλλοι θα με αξιολογήσουν για να φερθώ ανάλογα. Και γι' αυτό σε κάθε περιβάλλον που βρισκόμαστε, φερόμαστε διαφορετικά. Ο άνθρωπος που σε κάθε περιβάλλον αλλάζει εμφάνιση, μπορεί ποτέ να αποκτήσει σταθερό χαρακτήρα? Μπορεί ποτέ
να αναπτύξει προσωπικότητα, αφού ενδιαφέρεται να δώσει την εικόνα που θέλει το κάθε περιβάλλον. Ορίστε. Αυτή η κάρθαση που λέμε της ψυχής μας δεν μπορεί να γίνει από εμάς όμως, παππούλη. Έτσι δεν είναι? Όχι. Θα γίνει από το Θεό αυτή. Από το Θεό βέβαια. Αλλά πρέπει να το θέλουμε εμείς. Αυτό αλλιώς είναι. Πρέπει να... δεν γίνεται, ναι, ο Θεός με τη βία. Όχι, όχι βέβαια. Αυτό δεν το... Ναι. Λοιπόν, εφτάσαμε στο σημείο να εξομολογηθούμε όλα που έχουμε συνειδητοποιήσει. Άμα δεν βγάλουμε και το συνειδητό δηλαδή λέτε. Όχι, το συνειδητό, να το καθαρίσουμε. Εμείς είπαμε και πριν, το συνειδητό προσπαθούμε να το κάνουμε υποσυνείδητο και ασυνείδητο. Να το σκεπάσουμε. Γιατί? Ναι, ναι, ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει μας το πώς θα μας δούνε οι άλλοι. Και όχι πώς πρέπει να γίνω. Ορίστε, Αγγελή. Δώστε πίσω το μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ έχω καταλάβει τώρα τελευταία ότι ο λόγος για τον οποίο δεν είμαστε χαρούμενοι πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον, είναι γιατί καλλιεργείται συνέχεια και από εμάς και από το περιβάλλον το να κοιτάμε τι μας λείπει. Ναι. Μπορεί να έχεις ένα εκατομμύριο πράγματα, αλλά να σου λείπει αυτό το ένα. Και όλοι σου λένε ότι θα έπρεπε να είσαι πιο χαρούμενος, πιο απαστράπτον, πιο αθλητικός, ξέρω. Μπράβο. Και εσύ λες, όχι, ρε γαμώ, σαν εκείνη την ιστορία ενός του Χόρχε Μπουκάη, που είναι Αργεντίνος ψυχίατρος, που μιλάει για τον κύκλο του 99. Ένας βασιλιάς, λέει, πολύ στεναχωρεμένος, μουντρούχος έτσι άνθρωπος, είχε έναν υπηρέτη πολύ ευτυχισμένο. Και είχε, ζήλευε πάρα πολύ. Μα αυτός ο τελευταίος, ας πούμε, εδώ μέσα με τα κουρέλια που τον έχω και τον εκμεταλλεύομαι, να είναι τόσο ευτυχισμένος. Και εγώ ένας βασιλιάς να μην μπορώ μια χαρά να δω στη ζωή μου. Φωνάζει, λέει, το σοφό του παλατιού, του λέει, γέροντα, γιατί αυτός είναι τόσο ευτυχισμένος? Δεν έχει μπει στον κύκλο του 99, του λέει υψηλότατο. Λέει, να τον βάλεις, του λέει, γιατί θέλω να δω. Εντάξει, του λέει, ψηλότατέ μου, είστε στη διαταγή σας. Αύριο το πρωί θα πάμε έξω από την ερυπωμένη καλύβα όπου ζει αυτός ο άνθρωπος με την οικογένειά του και θα αφήσουμε έξω από την πόρτα ένα πουγγί με 99 φλουριά. Προσοχή, του λέει, ψηλότατέ, να μην είναι ούτε 98 ούτε 100. Μάλιστα. 99. Εντάξει, έτσι και το κάνανε. Βγαίνει την άλλη μέρα το πρωί ο υπηρέτης, βρίσκει το πουγγί όπου έγραφε ότι αυτό είναι ένα δώρο για σένα. Γιατί είσαι μοναδικός και ξεχωριστός. Βάζει μέσα το πουγγί, το ανοίγει, μετράει τα φλουριά, 99. Χαρά, τρελή. Μετά από λίγο, όταν του φύγει πολύ χαρά, λέει, μισό λεπτό. Ποιος μου έκλεψε το 100 φλουρί μου? Ποιος μπήξας, ποιος δείξας? Άρχισε και εκθρεβόταν όλο τον κόσμο επειδή του είχε κλέψει το φλουρί. Ποιο φλουρί, αφού αυτός δεν είχε τίποτα την προηγούμενη μέρα και ξαφνικά βρέθηκε με 99, όχι, του έλειπε το 100. Και άρχισε μετά να περνάει όλη τη ζωή του και να ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πώς θα εξοικονομήσει ένα φλουρί, όπου αυτός χρειαζόταν όλη του τη ζωή για να κερδίσει ένα φλουρί και είχε 99, να ζήσει και ένα τρισάγκωμα. Και πώς. Μετά έγινε δυστυχής, ας πούμε. Έτσι. Βλέπετε πόσο διδακτικό είναι αυτό. Έτσι λοιπόν εμείς. Γι' αυτό ο Χριστός μας ξέρει ότι το ένα έχει μεγάλη αξία από την αντίστροφη όμως πλευρά. Και γι' αυτό άφησε τα 99 πρόβατα και ζητούσε το πλανόμενο. Και όπως φαίνεται το πλανόμενο στην εποχή μας έχει πολλαπλασιαστεί, έχει αφήσει πολλούς απογόνους και έχει γίνει πλειοψηφία πλέον. Ενώ ήταν σε κάποια εποχή μειοψηφία το πλανόμενο, 99 ήταν τα πρόβατα της ποίμνης και ένα ήταν το πλανόμενο, τώρα ψάχνουμε το ένα και δεν το βρίσκουμε γιατί το έχει πάρει ο Θεός στους ουρανούς. Έχουν κρυφτεί βέβαια κάποιες μονάδες αγιασμένες ψυχές, αλλά είναι τιμιότερες,
λίθων πολυτελών και μακάριος εκείνος που θα τις έβρει. Μακαριότατος όμως εκείνος που θα έβρει αυτό τον πολύτιμο μαργαρίτη, αφού αποτινάξει όλο το σκοτάδι του συνειδητού, του υποσυνειδήτου και του ασυνειδήτου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Καλή Κυριακή.